Καλησπέρα σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Ο τίτλος της εκδήλωσής μας σήμερα «Μια χώρα που δεν υπάρχει πια, μια ζωή που δεν υπάρχει πια, αλλά συνεχίζει να διδάσκει» δεν είναι τυπικός, αλλά κάλεσμα σε όλους μας, σε όλη την νεολαία, να μάθει, να μελετήσει την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια της εργατικής τάξης να χτίσει μια κοινωνία στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων μελέτη για τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση που έφερε στο προσκήνιο τη δημιουργία της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, τη Σοβιετική Ένωση, απέδειξε στην πράξη πως υπάρχει διέξοδος από την καπιταλιστική βαρβαρότητα που μπορεί να λειτουργήσει μπρος του, λα... του λαού, των παιδιών του, να θέσει στο επίκεντρο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Ότι υπάρχει εναλλακτική από την κερδοφορία των ομήλων, το αόρατο χέρι της καπιταλιστικής αγοράς, που όμως μπορεί να γίνει πολύ ορατό, αν σου δώσει μια τόσο δυνατή σφαλιάρα και σε πετάξει στην ανεργία, αν μένεις χωρίς ρεύμα στο σπίτι σου. Τα 70 χρόνια ύπαρξης Σοβιετικής Ένωσης προσέφεραν πολλά παραδείγματα για την ενοτερότητα που έχει η σοσιαλιστική κοινωνία. Η κοινωνία δηλαδή που την εξουσία έχει εργατική τάξη, σε αντίθεση με την κοινωνία της εκμετάλλευσης, την κοινωνία της εξουσίας του κεφαλαίου, την κοινωνία του καπιταλισμού. Ιδιαίτερα οι κατακτήσεις που υπήρξαν για τους φοιτητέ, οι κατακτήσεις του σοσιαλισμού στην ανώτατη εκπαίδευση, έφτασαν σε επίπεδα που δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε σήμερα τα πανεπιστήμια του καπιταλισμού, ούτε καν στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Από το 1928 ακόμα προωθήθηκε ο σχεδιασμός της ανάπτυξης επιστήμης στη βάση των αναγκών της κοινωνίας μέσα από τα πεντάχρονα πλάνα του κεντρικού σχεδιασμού. Η ρυθμή εξέλιξη στην ανώτητη εκπαίδευση της Σοβιετικής Ένωση ήταν αλματώδης, τόσο σε σχέση με τις καπιταλιστικές χώρες περίοδου, όσο και με το επίπεδο που παρέλαβε από την τζαρική Ρωσία, αν σκεφτούμε πως πάνω από το 80% του πληθυσμού ήταν αναλφάβητο πριν την Επανάσταση. Τα προγράμματα σπουδών στόχευαν ταυτόχρονα σε διασφάλιση ευρύτερη γενική επιστημονική μόρφωση, και σε βάθος γνώση του συγκεκριμένου πεδίου κάθε επιστήμης. Ο Σοβιετικό Επιστήμονα, ανεξάρτητα από την ειδικότητά του, όφιλε να γνωρίζει την ιστορία της κοινωνική εξέλιξη, τους νόμου που τη διέπουν. Μελετούσε πολιτική οικονομία, φιλοσοφία, ιστορία. Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, θεωρία και πράξη αλληλοσυνδέονταν, συνδέονταν η εκπαίδευση με την παραγωγική εργασία. Ο Σοβιετικό Φοιτητή δεν πλήρωνε τίποτα, για μαθήματα, εργαστήρια, βιβλία, εξέταστρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαστών έπαιρναν επίδομα για να μην επιβαρύνουν την οικογένειά του. Ο προληπτικό γιατρικό έλεγχο ήταν υποχρεωτικό και δωρεάν. Η γιατρική μέρημνα ήταν υψηλού επίπεδου. Χιλιάδε εργάτε μπορούσαν να παρακολουθούν πανεπιστημιακέ σπουδέ διαλυογραφία. Κάντε μια απλή σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα και γενικότερα τα καπιταλιστικά κράτη. Η ουσιαστική εκπαίδευση και μόρφωση ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όπλα τη σοβιετική εξουσία στον ανταγωνισμό τη με το διεθνέ υπεριαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό τα αμερικάνικα επιτελεία έγραφαν μελέτε όπω την περιβόητη Τι μαθαίνει ο Ιβάν που δεν γνωρίζει ο Τζόνι, για να εξηγήσουν το σοβιετικό άλμα. Του φοιτητέ, του νέου επιστήμονε, το καπιταλιστικό σύστημα πάντα του αντιμετωπίζει ω το αναγκαίο λαδάκι τη μηχανή κερδοφορία μεγαλομετόχων, κοινωνικών παρασύτων των καπιταλιστών στο σοσιαλισμό, η ανάπτυξη του εργαζόμενου ανθρώπου, η κατάκτηση της επιστήμης, της γνώσης, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για μια κοινωνία που επιδιώκει συνεχώς να αναπτύσσεται με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Ας δούμε αυτούς τους δύο αντίθετους κόσμους με δύο δηλώσεις με απόσταση 70 χρόνων μεταξύ τους. Στην πρώτη δήλωση διαβάζουμε. Οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επειδή η απώλεια μάθηση συνεπάγεται απώλεια δεξιοτήτων και επειδή οι δεξιότητε συνδέονται με την παραγωγικότητα, οι ρυθμοί ανάπτυξη ενδέχεται να επιβραδυνθούν κατά μέσο όρο 1,5% για το υπόλοιπο του αιώνα, αν δεν ανοίξουν λόγω πανδημία τα σχολεία και τα ιδρύματα. Πώ θα προετοιμάσουμε του νέου και τι νέε για τη μετάβασή του στην αγορά εργασία, Πώ θα αυξήσουμε την ικανότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν αξιοποιώντα το εξαιρετικό επιστημονικό μα δυναμικό, Πώ θα μπορέσουν οι επιχειρήσει να βρουν τι λύσει εκείνε που θα τι καταστήσουν ανταγωνιστικέ στο διεθνέ περιβάλλον. Στη δεύτερη δήλωση διαβάζουμε. Είναι απαραίτητο να πετύχουμε μια τέτοια πολιτιστική άνοδο τη κοινωνία που θα εξασφαλίζει σε όλα τα μέλη τη κοινωνία ολόπλευρη ανάπτυξη των φυσικών και πνευματικών του ικανοτήτων για να έχουν τα μέλη της κοινωνίας τη δυνατότητα να μορφωθούν αρκετά, να γίνουν δραστήριοι παράγοντες της κοινωνικής ανάπτυξης, για να έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν ελεύθερα επάγγελμα και να μην είναι δεμένοι σε όλη του τη ζωή εξαιτία τη υπάρχουσα κατανομής εργασία σε ένα οποιοδήποτε επάγγελμα. Γι' αυτό χρειάζεται πριν απ' όλα να περιοριστεί η εργάσιμη μέρα σε έξι και ύστερα σε πέντε ώρε. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποκτήσουν τα μέλη της κοινωνίας αρκετό ελεύθερο χρόνο, απαραίτητο για την απόκτηση ολόπλευρης μόρφωσης. Η τελευταία υπόθηκε το 1952, 70 χρόνια πριν, από τον Ιωσήφ Στάλιν, Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Σοβιετική Ένωση, που από πολλά πανεπιστημιακά συγγράμματα παρουσιάζεται σαν δίθενε μοσταγή δικτάτορα ενάντια στα συμφερόντα του λαού. Η πρώτη δήλωση έγινε το 2020 και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης πάνω στα εργαλεία των οποίων υπερθεσματίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων στην Ελλάδα. Με τα εργαλεία αυτά φτιάχνει τη σημερινή ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την πραγματική δικτατορία του κεφαλαίου που βιώνει ο καθένας στην προσπάθεια να σπουδάσει αλλά και να εργαστεί πάνω σε αυτό που αγαπά για μια αξιοπρεπή ζωή. Τελικά, το σύνθημα του 13ου συνεδρίου της ΚΝΕ συμπυκνώνει αυτή την προσπάθεια. Με τη δύναμη των επαναστατικών ιδεών μας, είμαστε η σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φως. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει αυτές οι ιδέες να φτάσουν σε κάθε φοιτήτρια, φοιτητή που αγωνιά, που προβληματίζεται, που παλεύει για τη ζωή του. Είναι αυτές οι επαναστατικές ιδέες που μπορούν να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα που γίνονται από πολλούς νέους σήμερα, όταν πρώτη φορά μαθαίνουν για τα επιτεύγματα της Σοβιετική Ένωσης. Πώ γίνεται τόσε δεκαετίε πριν να ήταν σχεδόν τζάμπα να έχει ένα σπίτι και να ζει αξιοπρεπώ, και σήμερα η φοιτητική στέγαση να είναι απλησίαστη. Πώ γίνεται να παλεύουμε μέχρι τα 30 και τα 40 μα ακόμα για μεταπτυχιακά, πτυχία, πιστοποιήσει, σεμινάρια, προπηρεσίε, πρακτικέ, για να κυνηγάμε τη μια δουλειά μετά την άλλη με όλο ένα και λιγότερο ελεύθερο χρόνο και πριν σχεδόν έναν αιώνα να υπήρχε κοινωνία χωρί ανεργία.